έχω τη Στέλλα σήμερα εδώ μαζί μου, που έχω να τη δω πάρα πολλά χρόνια. Είχαμε φιλοξενήσει πέρσι εδώ από τη φάρμα που έχεις. Ναι, από την Κύπρο. Από την Κύπρο, το Golden Donkeys Farm, που ασχολείσαι ενεργά με αυτό τώρα εκεί. Πρώτα απ' όλα να σου πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση να είμαι σήμερα εδώ, γιατί για μένα σήμερα είναι πολύ γιορτινή ημέρα. Κυκλοφορεί το καινούριο μου τραγούδι «Όλα γιορτινά», «Να Χριστούγεννιά». Τι να τι Πανταζή, Άντζελα Δημητρίου, Καρά, Γονίδη, Μαζονάκη. Τερζή. Με τους μεγαλύτερους, τους καλύτερους, και για μένα ήταν πολύ μεγάλο σχολείο. Αυτό διάβασα στο βιογραφικό σου, ότι από τον καθένα έπαιρνες κάτι, μάθαινες κάτι, ρουφούσες γνώσεις. Τελείωνα το πρόγραμμά μου και καθόμουνα πάνω στον εξώστη για να βλέπω, να ακούω, να μαθαίνω, και για μένα όλα αυτά τα χρόνια ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Και βέβαια έκανα και τη δική μου το δικό μου το δρόμο, τη δική μου την πορεία. Και μάλιστα όταν διάβαζα το βιογραφικό, ότι όταν το τώρα μου μιλάει έκανε αυτήν την επιτυχιάρα που έχει μείνει, ναι, και ακόμα και τώρα παίζεται το τώρα μου μιλάει, ήσουν στο εξωτερικό. Και έκανες μια περιοδία. Ναι, ακριβώς. Το βγάλαμε το τώρα μου μιλάει, κάναμε και ένα βίντεο κλιπ και έφυγα. Πήγα στην Αμερική για ένα μήνα με τους Διονυσίου για περιοδία. Και στα μέσα της περιοδίας με έπαιρνε η εταιρεία μου τότε να μου... και μου έλεγε: Στέλλα, πρέπει να γυρίσεις επιγόντως πίσω, γιατί το τώρα μου μιλάει είναι νούμερο ένα παντού. Δεν τους πίστευα εγώ, γιατί εντάξει, ήξερα ότι πήγαινε καλά, αλλά πού να ξέρω ότι γινόταν όλος αυτός ο χαμός. Τέλος πάντων, δεν μπορούσα να διακόψω τις εμφανίσεις μου εκεί. Έρχομαι μετά από λίγες μέρες πίσω και με το που κατεβαίνω και στο αεροδρόμιο και πάω να φύγω, ακούω να περνάει δίπλα μου ένα αυτοκίνητο και είχε στη διαπασόν το τώρα μου μιλάει. Αυτό. Και λέω, όπα, όντως, έχει γίνει αλήθεια. Μεγάλη επιτυχία. Γιατί έβλεπα και τη διάθεση των παιδιών μέσα στο αυτοκίνητο και λέω, εντάξει, okay, τώρα κατάλαβα τι έλεγε η εταιρεία. Πάνω στο πίξ σου όμως, ρε Στέλλα, πάνω σε αυτή τη χρυσή δεκαετία των 90s και 2000, νομίζω, εσύ σταμάτησες, έφυγες, αποσύρθηκες. Γιατί? Ναι, κοίταξε, Μπέτι μου, κάποια στιγμή κουράστηκα. Κάποια στιγμή θέλησα να κάνω λίγο πίσω και είπα... Ήτανε για προσωπικούς λόγους επειδή παντρεύτηκες ή όχι, εσύ έγινε? Όχι, καμία σχέση. Δούλευα ανελιπώς πολλά χρόνια. Δηλαδή, από τη μία δουλειά στην άλλη δεν είχα πάρει ανάσα. Ημέρα, Βέβαια. Κάποια στιγμή είπα ότι θέλω να ξεκουραστώ, αλλά σε εκείνο το διάστημα ένας καλλιτέχνης κάνει πρωταθλητισμό. Είναι πρωταθλητισμός κι αυτός. Δηλαδή δεν πρέπει να μένεις καθόλου πίσω. Έχασα κάποιο έδαφος και μετά δεν είχα το κουράγιο να ξαναρχίσω πάλι. Ουσιαστικά έπρεπε πάλι να ξαναρχίσω από την αρχή. Τι είναι αυτό που σε κούρασε τόσο πολύ? Το βραδινό, ας πούμε, χώρος, η δημοσιότητα? Ήταν η φάση που άρχισε η δουλειά να αλλάζει λιγάκι, να μην είναι καθημερινή δουλειά, να υπάρχει ανασφάλεια, θα δουλέψουμε, Παρασκευή, Σάββατο πλέον έγιναν τα μαγαζιά. Δεν μπορεί πλέον ένας καλλιτέχνης να σταθεί. Έβλεπα εγώ ότι θα δυσκολευτώ και άρχισα να ψάχνω κάτι άλλο. Και εκεί ήταν που μιλάω με τον αδερφό μου και μου λέει: Στέλλα, έκανες τον κύκλο σου, είσαι ικανοποιημένη, και πραγματικά είμαι πολύ ικανοποιημένη με αυτό που έκανα. Δεν έρχεσαι κάτω στην Κύπρο να κάνουμε κάτι δικό μας? Ο αδερφός μου είναι πολύ επιχειρηματικό μυαλό. Και έτσι πήγα, δηλαδή δεν το σκέφτηκα καθόλου. Και λέω: τώρα ξεκινάω κάτι άλλο. Και... Είπες όμως: δεν θα ξανασχοληθώ με το τραγούδι, έκλεισε την πόρτα. Δεν το λέω αυτό. Μπέτι μου, το τραγούδι και εγώ είμαστε. Είναι τρόπος ζωής μου το τραγούδι. Από παιδάκι τραγουδάω. Δεν γίνεται ένας καλλιτέχνης. Όταν είσαι καλλιτέχνης, δεν το αποβάλλεις ποτέ αυτό το πράγμα. Και γενικά οι Κύπροι έχετε μια κουλτούρα με τη μουσική πολύ συνδεδεμένη. Από μικρά παιδιά είναι στα οδεία, μαθαίνουν όργανα, κάνουν σορφές, φωνητική. Δηλαδή, μόνο από τα talent shows να δεις, έχει η πάνω από μισή είναι Κύπροι και όλοι είναι καλήφωνοι. Ναι. Τι είναι το νερό που πίνουν? Τι είναι αυτό, ρε παιδί μου? Είναι η ενασχόληση. Είναι κάποια μέρη στον κόσμο, όπως είναι και η Κέρκυρα, και στην Ελλάδα υπάρχουν αυτά τα μέρη που είναι πολύ μουσικά. Ναι, το έχουμε αυτό το πράγμα. Έχουμε χοροδίες, έχουμε πολλή ενασχόληση γενικά με τη μουσική. Οπότε η μουσική πάντα είναι στη ζωή μου. Έχω και στην Κύπρο ένα χώρο που τα καλοκαίρια κάνω εμφανίσεις. Απλά όλο αυτό το διάστημα πήχα δισκογραφικά. Τώρα όμως βρήκα αυτό το υπέροχο τραγούδι, το Χριστουγεννιάτικο. Πάντα ήθελα να κάνω ένα Χριστουγεννιάτικο τραγούδι, γιατί πάντα έχω ένα παιδί μέσα μου και πάντα τα Χριστούγεννα, όσο να είναι,
το τραγούδι δεν έχει μια σταθερότητα. Mm. Τώρα μπορώ να κάνω επιλεκτικά πράγματα. Εάν πέσει στα χέρια μου ένα πολύ ωραίο τραγούδι πάλι, βεβαίως θα το κάνω. Η νύχτα και όλα αυτά με τις αφίσες, τα πρώτα ονόματα, τις σύντριγγες, τα χαμηλωμένα μικρόφωνα. Αυτό σε κούρασε καθόλου όταν τραγουδούσες? Ή δεν το ζήσες τόσο έντονα? Το ζήσα, αλλά όχι τόσο πολύ. Mm. Είχα αρκετά καλές σχέσεις με συναδέλφους. Δεν ήμουν από τους ανθρώπους που ήμουν έτσι, είχα πολλές κόντρες. Βέβαια γίνονταν διάφορα, ναι. Το έχει ζήσει δηλαδή για αφίσα, ναι, για να... Βέβαια. Να σε βάλουν τόσο δα μικρούλα, ας πούμε. Έχει γίνει και αυτό, ναι. Ενώ συμφωνείς κάποια πράγματα, να γίνονται στο τέλος κάτι άλλο. Έχει τύχει να φύγεις από σχήμα, ας πούμε, για αυτό το λόγο? Να φύγω όχι, γιατί ήμουν από τους ανθρώπους που έλεγα, εντάξει ρε παιδί μου, δεν πειράζει. Να σου πω κάτι, στο τέλος της ημέρας την αξία σου τη δείχνεις πάνω στη σκηνή, πάνω στην ώρα της δουλειάς. Και εντάξει, έβαζα νερό στο κρασί μου. Ίσως να μην ήταν και τόσο καλό αυτό το πράγμα. Φαίνεσαι ότι είσαι τέτοιος άνθρωπος, ναι. Ότι δεν σ' αρέσουν οι ίντριγκες, δεν σ' αρέσουν. Ναι, μ' αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά μου και να πηγαίνω με χαρά. Το να πηγαίνω και να πηγαίνω με το στομάχι σφιγμένο, δεν το θέλω. Ίσως και αυτό είναι από τους λόγους που με έκαναν να φύγω. Να κάνεις λίγο πίσω. Ναι, αλλά φτιάξατε με τον αδερφό σου μια φανταστική φάρμα, την Golden Donkeys Farm, που βγάζετε το δικό σας γάλα. Βγάζουμε το δικό μας γάλα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες φάρμες στην Ευρώπη και σίγουρα στην Κύπρο. Κάνουμε παραγωγή γαϊδουρνού γάλακτος και με αυτό κάνουμε και υπέροχα καλλιντικά προϊόντα ομορφιάς. Βεβαίως. Ξέρεις ότι η Κλεοπάτρα χρησιμοποιούσε γάλα γαϊδούρας για να κάνει το μπάνιο της. Έτσι λένε κάποιες γραφές. Ιστορικές. Ναι, ιστορικές αναφορές. Και εμείς δημιουργήσαμε όλα αυτά τα προϊόντα με γάλα γαϊδούρας. Το γάλα γαϊδούρας, να σου πω, ότι είναι το πιο κοντινό στο μητρικό γάλα, στο ανθρώπινο γάλα. Και έχει μέσα ένα ένζυμο, τη λυσοζύμη. Το οποίο, αυτό είναι που το κάνει σπουδαίο. Mm-hmm. Γιατί η λυσοζύμη ενεργεί ως φυσικό αντιβιωτικό. Και είναι πάρα πολύ καλό για το νοσοποιητικό μας σύστημα. Μπράβο. Είναι πολύ βοηθητικό για τον άνθρωπο. Μπράβο, ρε Στέλλα. Θα ξαναγυρνούσες στην Αθήνα να συμμετάσχεις σε ένα σχήμα ή δεν είναι στα πλάνα? Αν είχα μια πάρα πολύ καλή πρόταση, ναι. Φυσικά. Προσωπικά που σου ευχηθούμε καλό τάξιδο το νέο σου τραγουδιτό Όλα Γιορτινά. Όλα Γιορτινά να είναι για όλο τον κόσμο. Υπέροχο λοιπόν, από αύριο θα παίζουμε και το Όλα Γιορτινά. Τώρα εδώ, γιατί βάζουμε πολύ χριστουγεννιάτικο τραγούδι τώρα αυτές τις μέρες. Να σου ευχηθώ για το 23 να φέρει πραγματικά ό,τι επιθυμείς και ό,τι αγαπάς στη ζωή σου. Και σε ένα, Μπέτη μου, και σε όλο τον κόσμο να είμαστε καλά, πάντα με υγεία. Σε ευχαριστούμε, Στέλλα.